έχει συνηθίσει σε αυτή τη διαδικασία κλπ. Πώς θα τον αλλάξει? Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν και οι περισσότερο αξιόλογοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι σε μεγάλες ηλικίες μπόρεσαν, έμαθαν, αλλά ουδέποτε μπόρεσε κανείς να τους δώσει τις δυνατότητές τους τις πραγματικές να τις βάλουν και να ωφελήσουν την πραγματική οικονομία. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο καλύτερος δημόσιος υπάλληλος παγκοσμίως έχει ανακηρυχθεί Έλλην. Και ο άνθρωπος αυτός είπε ότι κανείς μέχρι σήμερα, κανείς δεν με έχει ρωτήσει πώς μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε τη δημόσια διοίκηση της χώρας. Ο άνθρωπος είναι καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Μιλάμε για ένα επανασχεδιασμό της δημόσιας διοίκησης και κανείς δεν την έχει ρωτήσει. Υπερθεματίζω σε αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν, αυτό που χρειαζόμαστε είναι τη γνώση. Αν με ρωτήσετε σήμερα ποιο είναι το πρόβλημα του νομοθετικού έργου που εκτελείται στη Βουλή, σας το λέω διότι έχω μία μικρά εμπειρία σε αυτό. Θεωρώ ότι νομοθετούν άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι με την αγορά. Επικυρώνουν υπουργοί οι οποίοι καλώς ή κακώς παρασύρονται από τις συγκεκριμένες απόψεις και έρχονται οι βουλευτές με την ψήφο τους και επικυρώνουν αποφάσεις τέτοιες οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν είναι σε αρμονία με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της αγοράς. Τι προτείνετε λοιπόν? Πρέπει λοιπόν μέσα στις προτάσεις μας είναι να αλλάξει τελείως ο ρόλος και ο τρόπος με τον οποίο νομοθετούν σήμερα οι βουλευτές. Σε πόσο χρονικό διάστημα? Άμεσα. Άμεσα. Και όλοι αυτοί που θα μείνουν άνεργοι από αυτούς, τι να τους κάνετε? Δεν μένει κανένας άνεργος, κύριε Φελούρη. Όποιος έχει δυνατότητες και δεξιότητες θα ενταχθεί στον τομέα που μπορεί να αποδώσει. Που καλός ή κακός είναι δημόσιος υπάλληλος. Ή είναι υπάλληλος ΕΔΕΚΟ, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανείς που να περισσεύει σε έναν δημόσιο τομέα ο οποίος είναι τόσο άναρχα δομημένος που κάποιοι δουλεύουν με υπερβάλλοντα ζήλο και ατέλειωτες ώρες και κάποιοι δεν δουλεύουν καθόλου. Να πάμε στην Αδαμαντία. Αδαμαντία, τι ρωτάς την κυρία? Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι σαν αντικείμενό μου πάνω. Έχω δει ότι το πολιτικό σύστημα είναι ανεξέλεγκτο και αυτό οφείλεται στα βουλευτικά νόμια που έχουν σε υπέρογκο αριθμό οι βουλευτές. Κυρίως τα οικονομικά. Υπάρχει ένα πολύ ευνοϊκό φορολογικό σύστημα, οι αποδοχές είναι ψηλές, παίρνουν επιδόματα εμφανίσεως στη Βουλή και ενώ ο μέσος Έλληνας είναι στα όρια της φτώχειας, οι βουλευτές ζουν μια άνετη ζωή. Στην Αγγλία είχαν απαραίτηθεί το μισθού της. Δεν θεωρείτε ότι κάτι πρέπει να γίνει και εδώ? Ή γιατί θέλετε να προσχωρήσετε σε αυτό το πολιτικό σύστημα? Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει? Μάλιστα. Δεν έχει κάποιος άλλος παρεμφερή ερώτηση για να τα απαντήσει μαζί ή κάποια άλλη? Εγώ ήθελα να ρωτήσω για τη βουλευτική ασυλία, δεν ξέρω αν. Το ταιριάζεις με αυτό? Νομίζω ναι. Έλα, mm-hmm. Πες το χάρη. Επίσης, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς έχει κάνει πολλές φορές λόγο για πάταξη της διαφθοράς. Δεν αυτοακυρώνεται αυτή η πρόταση όταν έχουμε να κάνουμε με έναν ισχύοντα νόμο αυτών της βουλευτικής ασυλίας? Και ποιος είναι ο σκοπός ύπαρξης αυτού του νόμου? Είναι και αυτό στα πλαίσια των προνομίων που υποστήριξε. Που είπε προηγουμένως η Αδαμαντία. Ναι, αποτελεί βασικό στοιχείο των πολιτικών διακηρύξεων και του λόγου της Νέας Δημοκρατίας, πάνω στα οποία ζητά την ψήφο του λαού την Κυριακή στις 6 Μαΐου. Θα σας πω όμως και προσωπικά αυτό που πιστεύω. Ο πολιτικός συμβολισμός έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αξία αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει ο ελληνικός λαός. Μπορεί σε επίπεδο οικονομικό να είναι μικρό το όφελος εάν μειωθούν οι μισθοί, καταργηθούν κλπ. Είναι όμως τεράστια σημασίας οι πράξεις εκείνες που δείχνουν ότι το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να ξαναβρει τον ομφάλιο λόρο και να ξανασυνδεθεί με το σύνολο του ελληνικού λαού. Και γι' αυτό ορθά πιστεύω και άλλωστε απαντώντας σε μια συνέντευξη είχα αρθρογραφήσει και σχετικά είχα πει ότι το πολιτικό σύστημα σήμερα έτσι όπως είναι απαιτείται η άρση όχι μόνο της βουλευτικής ασυλίας που δεν αφορά την άσκηση καθηκόντων που μπορούν να εγείρουν άλλου είδους ζητήματα
ό,τι δεν αφορά την άσκηση καθηκόντων του βουλευτή, είναι δεδομένο ότι δεν πρέπει να υπάρχει ασυλία. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να καταργηθούν όλα τα προνόμια. Νομίζω πρέπει Ευρώπη, να καταργηθούν όλες οι παροχές. Υπάρχει αυτό που λέτε. Υπάρχει όπως ακριβώς σας το είπα. Έτσι. Ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία κάνεις εν ώρα άσκησης καθηκόντων. Άλλο αυτό, ναι. Και εντάξει, εκεί υπάρχουν οι πολιτικοί ανταγωνισμοί. Σωστό. Που μπορούν να σου μειώσουν την ορμή και τη δυνατότητα που έχεις στο να ασκείς τα καθήκοντα. Αλλά η άρση της βουλευτικής ασυλίας που δεν έχει σχέση με τα πολιτικά καθήκοντα που απορρέουν από το αξίωμα πρέπει να καταργηθεί άμεσα. Οι βουλευτές πρέπει να συνταξιοδοτούνται όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες, να φορολογούνται όπως οι άλλοι Έλληνες, να μισθοδοτούνται κατά τρόπο τέτοιο που να δείχνει ότι είναι αντίστοιχος με αυτό που συμβαίνει σήμερα την ελληνική κοινωνία. Πρέπει και οι οικογένειές τους να μοχθούν με τον ίδιο τρόπο που μοχθεί οποιαδήποτε άλλη ελληνική οικογένεια. Αλλά εκείνο που κατά κύριο λόγο πρέπει είναι να δώσει το στίγμα μιας άλλης πολιτικής αντίληψης, όπως πολύ σωστά είπατε, και η πολιτική αντίληψη αυτή έχει σχέση με την ατιμωρησία. Δεν επιτρέπεται σήμερα να θεωρούν όλοι ότι ο πολιτικός παραμένει ατιμώρητος. Και γι' αυτό είπαμε ότι όσοι έχουν ασκήσει από το 1974 μέχρι σήμερα έχουν εκτελέσει σε υπουργικά αξιώματα, να ελεγχθούν τα πόθεν αίσχες τους, να ελεγχθεί η περιουσιακή τους κατάσταση, να ελεγχθεί η εξέλιξή τους, διότι αυτό είναι ένα μήνυμα που θα εκπέμψουμε στην ελληνική κοινωνία. Σωστά. Να σας ρωτήσω το εξής, συμπληρωματικό σε αυτό που μας έχετε πει και σε αυτό που είπε και ο Χάρης και η Αδαμαντία, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τέος πρώην υπουργός, παρολίγων και πρωθυπουργός και όλα αυτά τα σχετικά, και μιλάω για τον κύριο Τσοχατζόπουλο, ο οποίος παρουσιάστηκε ενώπιον της δικαιοσύνης και από την έρευνα που έχει γίνει, όπως γράφουν οι εφημερίδες και όπως λένε στα μέσα ενημέρωσης από έγκυρους και έμπειρους δημοσιογράφους, για να μπορέσουν να διαπιστώσουν το μέγεθος της παρανομίας ή δεν ξέρω τι. Αυτό έχει πλήξει την πολιτική ζωή του τόπου. Την πολιτική ζωή του τόπου, κύριε Φελούρη, την έχει πλήξει αυτή η γενική αίσθηση ατιμωρησίας που υπάρχει για το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Και κατά την άποψή μου αδικεί τη μεγάλη πλειοψηφία εκείνων των πολιτικών που υπηρέτησαν αρχές και τίμησαν το αξίωμά τους. Και εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι αρκετοί πολιτικοί οι οποίοι άσκησαν από θέσεις ευθύνης και υπηρέτησαν δημόσια αξιώματα, έχουν κατηγορηθεί και είδαμε ότι αυτοί υπήρξαν στο απειρόβλητο. Υπάρχουν μεγάλες υποθέσεις, μεγάλα σκάνδαλα, τα οποία κατ' ουσίαν δεν τα θίξαμε. Και εάν έρθω και στην υπόθεση του συγκεκριμένου πολιτικού προσώπου που είπατε, να σας αναφέρω ότι δεν θα υπήρχε κανένα θέμα όσο αφορά την ελληνική δικαιοσύνη, δεν είχε ήδη προηγηθεί η γερμανική δικαιοσύνη, ναι, η οποία γερμανική, ναι, δικαιοσύνη, ακριβώς, καταδίκασε αυτούς που δωροδόκησαν τώρα, και αυτούς που ισχυρίστηκαν ότι υπήρχαν δωρολήπτες στην Ελλάδα. Τώρα αυτό, η δικιά μας δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη, τουλάχιστον εφαρμόζει το καθήκον της. Η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να είναι ταχύτερη και νομίζω ότι έχει πραγματικά άξιους δικαστές που μπορούν να φέρουν εις πέρας δύσκολες υποθέσεις και δεν πρέπει να καταλαβαίνουν τίποτα. Ξέρετε, καμία πολιτική πίεση. Ξέρετε, δεν πρέπει να καταλαβαίνουν απολύτως τίποτα. Οι δικαστές πρέπει να είναι ελεύθεροι και πρέπει να είναι εκείνοι οι οποίοι θα αποφασίσουν ότι ένας πυλώνας της δημοκρατίας μας λειτουργεί χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς εξαρτήσεις. Όμως υπάρχει και ένα σούσουρο στον κόσμο, στον κοσμάκι γενικότερα, στον λαό, ότι δεν βαριέσαι, λέει, σε 2 μήνες μετά τις εκλογές θα βρούνε μια δικαιολογία και θα τον βγάλουνε, πρώτον. Δεύτερον, ότι κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτό οφείλεται στο ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σήμερα δεν είναι πιστική για τους πολίτες. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Πάρει ο Χρήστος, τον έχουμε ρίξει τον Χρήστο. Ένα λεπτό όμως εδώ να, ναι, κλείσουμε, ναι, το, ναι, θέμα της ατιμωρησίας. Θα πρέπει να λειτουργήσουν η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία
εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους, ούτως ώστε να μπορέσει να παταχθεί η διαφθορά και να πάψει να υπάρχει ατιμωρησία σε οποιοδήποτε επίπεδο. Οι Έλληνες πολίτες, επειδή μιλήσατε για το τι θέλουν πραγματικά οι πολίτες και σε απομακρυσμένα χωριά της Λακωνίας, όταν τους είπα, πέστε μου τι θέλετε την επόμενη μέρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι σας είπαν αλήθεια? Ισονομία. Το άλφα της δημοκρατίας αποτελεί απέτηση από την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Ισονομία. Και αυτό, ισοπολιτεία. Αυτό ζητάει και η νεολαία. Όλοι το ζητάμε. Περισσότερο η νεολαία. Έχει αγανακτήσει. Χρήστο, πες μας μία ερώτηση στην κυρία Πατριανάκου. Θα ρωτούσα πάλι το ίδιο που ρώτησα πριν, αλλά πάνω σε αυτό που τονίσατε τώρα. Πιστεύετε δηλαδή ότι πρόκειται να γίνει κάτι και να αλλάξει το σύστημα ώστε να έχει την ίδια αντιμετώπιση και ο πολιτικός και ο πολίτης? Είναι το άλφα της δημοκρατίας. Για παράδειγμα, εγώ ας πούμε, οποιοδήποτε από εμάς, εάν έκλεβε, εάν φοροδιέβευγε, εάν έκανε το οτιδήποτε που καταχραζόταν ξένα χρήματα, εμπιστοσύνη κάποιου, το οτιδήποτε, θα έχει πολύ σκληρή αντιμετώπιση και από το ίδιο το κράτος και από τη δικαιοσύνη και από όλους. Ένας πολιτικός θα έχει την ίδια αντιμετώπιση από εδώ και πέρα? Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει σε όλους. Είναι βασική αρχή της δημοκρατίας. Εάν αυτά παραβιάστηκαν, είναι αυτά που αντιμετωπίσουμε και φτάσαμε σε αδιέξοδα. Το αδιέξοδο το σημερινό της χώρας δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι συστημικό. Υπάρχει πρόβλημα δομικό στη λειτουργία και τώρα πλέον όλοι καλούμαστε να διαχειριστούμε τα αδιέξοδα δεκαετιών. Εάν το όραμα της μεταπολίτευσης έχει μετεξελιχθεί στο σημερινό ευτελισμό, είναι δική μας ευθύνη και υποχρέωση, και μιλώ για όλους μας, να μπορέσουμε να ανατρέψουμε την παρούσα κατάσταση και να ξαναδημιουργήσουμε ελπίδα και μέλλον για αυτή τη χώρα. Είναι κρίση θεσμών, αξιών, συστήματος και πρέπει πάση θυσία να το αλλάξουμε. Αλλά εγώ, επειδή θυμάμαι την ερώτησή σου την προηγούμενη, θεωρώ ότι είναι κέρια ερώτηση και πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα, γιατί ταλανίζει τουλάχιστον το λακωνικό λαό. Εγκληματικότητα και λαθρομετανάστευση. Α, καλά, βέβαια. Αυτό είναι το επόμενό μας θέμα. Να ολοκληρώσει το γύρο αυτό η Φανή για να μας πει μια ερώτηση στην κυρία Πατριανάκου. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το θέμα της ανεργίας των νέων. Πολλοί φίλοι και συμφοιτητές μου αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. Μερικοί εκ των οποίων έχουν δεχτεί αρκετά δελεαστικές προτάσεις. Εγώ θέλοντας να παραμείνω στην Ελλάδα και να είμαι παραγωγική, τι προοπτικές μου δίνει το κόμμα σας ψηφίζοντάς το? Σωστή ερώτηση. Η ανεργία είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας. Σας είπα και προηγουμένως... 21-22% πόσο έχει πάει τώρα? 22, αλλά στα νέα παιδιά σας είπα κάτω των 25... Είναι μεγαλύτερο, είναι πολύ μεγαλύτερο, διπλάσιο. Είναι στο 50%. Έτσι. Στη ΔΕ Πελοπόννησο έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Υπάρχει θέμα. Μπορείτε να το σχεδιάσετε ούτως ώστε να αρχίσει να μπαίνει το πράγμα? Δηλαδή, προσέξτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα. Εγώ σας λέω, τα νέα παιδιά, τα καλύτερα μυαλά φεύγουν στο εξωτερικό. Συμφωνώ. Αλλά σας και όσα θέλουν να μείνουν είναι χωρίς προοπτική. Μπαίνει ένα έργο, δημόσιο δρόμος, ξέρω εγώ, τάδε ή ο άλλος, και μπαίνει στο ΕΣΠΑ και αρχίζει το ΕΣΠΑ να διαχέει χρήματα κλπ. Η Φανή χωράει εκεί μέσα? Και όταν λέω αν χωράει η Φανή, είτε άμεσα είτε έμεσα, για να απολαύσει και η Φανή από αυτό το έργο που θα προχωρήσει? Όταν λέμε ρευστότητα στην αγορά, σημαίνει ότι μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια του και ο ιδιωτικός τομέας σε διάφορα επίπεδα. Ναι, θα είναι οι μπουντοζέριδες, αυτοί που ρίχνουν την άσφαλτο, που κάνουν τα δίκτυα κλπ. Τα 16,5 δις τα οποία θα πέσουν σε έργα υποδομών διευκολύνουν και όλη την άλλη επιχειρηματικότητα προκειμένου να κινηθεί. Μάλιστα. Εάν σήμερα έχουμε καλούς δρόμους και γρήγορους, σημαίνει ότι τα αγροτικά μας προϊόντα διακινούνται πολύ καλύτερα, σημαίνει ότι φτάνουν ταχύτερα στον προορισμό τους, σημαίνει ότι μπορούμε να επενδύσουμε στην ποιότητα, σημαίνει ότι κινείται ένα ολόκληρο σύστημα, αλλά αυτό που κυρίως πρέπει να κινηθεί είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν μπορούμε να σήμερα με το 20% ανεργία να μπορέσουμε να εξαγγείλουμε μόνο με τη μικρομεσαία επιχείρηση. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν κονδύλια
τα οποία αφορούν την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, όπως επίσης υπάρχουν κονδύλια τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σήμερα δεν αξιοποιούνται. Δεν μπορεί να πάρει μια μικρομεσαία επιχείρηση ούτε ένα ευρώ. Γιατί? Φέρτε μας την ενημερότητα, φέρτε μας την άλλη ενημερότητα, φέρτε μας εκείνο. Έχετε δίκιο. Φέρτε μας ότι δεν εντόχευσε. Είπαμε πριν ότι το πρώτο νομοσχέδιο, αν είναι δυνατόν, τα τέσσερα πρώτα μέσα στις 6 πρώτες εβδομάδες, ένα από αυτά θα είναι η καταπολέμηση γραφειοκρατίας μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου. Αυτό είναι πολύ σωστό. Όμως πολύ να έρθω καλό. Να συμπληρώσω στο εξής, ότι η μικρομεσαία επιχείρηση όταν το 2009 ανέλαβε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν γύρω στο 1 εκατομμύριο μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα είναι γύρω στις 300.000 λιγότερες από ό,τι ήταν τότε. Αυτό τι σημαίνει? Περισσότερες τώρα. Καινούργοι στην ανεργία, ναι, ναι. Καινούργοι στην ανεργία. Όσο συνεχίζουν τα λοκέτα, η ανεργία θα ανεβαίνει. Όμως η μικρομεσαία επιχείρηση στηρίζει, με βάση τα στατιστικά, οι 7 στους 10 νέους πρώτα απ' όλα ξεκινάνε την σταδιοδρομία τους μέσα από τη μικρομεσαία επιχείρηση. Η απορρόφηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ενίσχυσή τους αφορά κατά κύριο λόγο τον νέο πληθυσμό και την απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας. Να πάμε στον Πάνο. Ο Πάνος είναι και επιχειρηματίας, αλλά πέραν αυτού έχει περιουσιακά στοιχεία και οικοδομές κλπ. Σε μια περιοχή έξω από τη Σπάρτη, που οπωσδήποτε, από ό,τι μαθαίνουμε, λαιλατείται στην κυριολεξία από παραβατικούς ανθρώπους. Και θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια, πρώτον, και δεύτερον να θέσεις ένα ερώτημα στην κυρία Πατριανάκου. Είναι η εγκληματικότητα που είπατε προηγουμένως, που ανέκυψε αυτό το θέμα της εγκληματικότητας, το οποίο θα πρέπει ο Χρήστος, ναι, που το είπε. Είναι ένα καθημερινό φαινόμενο εκτός Σπάρτης, στις περιοχές που είναι πολύ κοντά στη Σπάρτη και έχουμε όλοι πάει τις επιχειρήσεις. Και σε όλη τη Λακωνία. Και σε όλη τη Λακωνία. Το οποίο βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με το δίπλα μας και εμείς και όλοι. Και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει σταματημός, ας πούμε. Τι ενέργειες κάνετε που δεν βρίσκουν ανταπόκριση? Προς το παρόν, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φυλάξουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Η αστυνομία μπορεί να σας καλύψει? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Όχι. Από ό,τι φαίνεται. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει ανακύψει και γι' αυτό πολλοί κόσμος πηγαίνει λόγω αυτού του γεγονότος. Εγώ ξέρω χωριά ολόκληρα τα οποία έχουν υποστεί κατ' επανάληψη ληστείες κλπ. Και προσπαθούν οι άνθρωποι να διαφυλάξουν, φωνάζουν την αστυνομία. Η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα και ό,τι κάνει τους παίρνει, τους πάνε στο δικαστήριο και το δικαστήριο, γιατί είναι Ρωμά ή δεν ξέρω τι είναι, τι να τους κάνει, και τους αφήνει ελεύθερους πάλι. Και αυτό και από την αρχή. Και υπάρχουν σπίτια που έχουν ληστευτεί 7, 8, 10 φορές. Αυτό το πράγμα έχει οδηγήσει πληθυσμό, μικρό και μεγάλο, σε ακραία πολιτικά σχήματα. Δεν θέλω να τα κατονομάσω, αλλά εσείς ξέρετε πολύ καλά. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα? Τι θα γίνει? Η εγκληματικότητα, ειδικά στο νόμο μας, έχει ονοματεπώνυμο. Και πρέπει με κάθε τρόπο, όλοι μας, να βρούμε τρόπους, ούτως ώστε να την αντιμετωπίσουμε. Το πρώτο είναι η καταστολή. Η καταστολή επέρχεται μέσα από την λειτουργία της αστυνομίας και μέσα από τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Ορθά είπατε ότι υπάρχουν στρεβλώσεις. Η αστυνομία κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Συμφωνώ. Αλλά τις κάνει με λειψά αστυνομικά τμήματα, με λειψό προσωπικό. Και όχι μόνο. Δεν έχουν προσωπικό και αντιθέτως, αντί να παρατηρούμε την δημιουργία αστυνομικών σταθμών και τη λειτουργία τους κατά τρόπο εύρυθμο, βλέπουμε συρρήκνωση. Είναι λίγα τα αστυνομικά τμήματα που καταργήθηκαν. Καθόλου. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Το δεύτερο είναι ότι ενώ γνωρίζουμε όλοι τα αίτια, γνωρίζουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, οι πολίτες έχουν έρθει σε απόγνωση. Και οι πολίτες έχουν έρθει, και εμένα τα περιστατικά που μου λένε κάθε μέρα είναι ασύλληπτα. Δεν πηγαίνουν σε γάμους και σε βαπτίσεις για να μην αφήσουν το σπίτι τους. Μένει πάντα ένας από την οικογένεια και φυλάει το σπίτι. Άλλο αυτό, το μεγάλο. Αυτό είναι μεσαίωνας. Είναι δραματικότατο. Αυτό είναι μεσαίωνας. Βέβαια. Και οφείλουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα
το σύνολο των θεσμικών πολιτικών εκπροσώπων να το αντιμετωπίσει και να πάρει θέση. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε το πρόβλημα. Και βεβαίως υπάρχουν και οι πολιτικές πρόληψεις. Πολιτικές πρόληψεις και ενσωμάτωσης. Ούτως ώστε όπου εφαρμόστηκαν αυτές οι πολιτικές, γιατί υπήρχαν και άλλες περιοχές όπου υπήρχε παραβατικότητα αυξημένη, αλλά υπήρξαν συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα από ανθρώπους φωτισμένους, οι οποίες απέδωσαν. Πρέπει να λειτουργήσουμε σε πολλά επίπεδα. Λαθρομετανάστευση. Λαθρομετανάστευση είναι μάστιγα για το όνομά μας. Συμφωνείτε με τα κέντρα υποδοχής? Θα σας πω. Εγώ καταρχήν διαφωνώ από το να υπάρχουν μετανάστες πάνω από αυτούς που μπορεί να αντέξει η οικονομία του νομού. Αυτό είναι ένας βασικός σχεδιασμός. Ένα. Δεύτερον, πρέπει να δούμε λοιπόν πόσους μπορούμε να αντέξουμε. Έτσι. Πόσους μπορεί να αντέξει η τοπική οικονομία. Κατά την άποψή σας. Δεν γνωρίζω, δεν έχω δει μελέτες. Δεν έχω δει μελέτες. Σωστό. Ας έρθουμε λοιπόν να δούμε. Να μετρήσουμε εάν όντως ποιοι είναι αυτοί, μας ποιοι είναι αυτοί, ναι, που μας χρειάζονται. Έτσι. Στην τοπική οικονομία αλλά και στην τοπική κοινωνία. Δεν ξέρω μέχρι πού. Οι τοπικές κοινωνίες πια έχουν φτάσει στα όρια αντοχής τους. Κατά συνέπεια πρέπει να πάρουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Η κατάργηση νόμου Ραγκούση, η άμεση κατάργηση του νόμου Ραγκούση, κατά την άποψή μου είναι επιβεβλημένη. Γιατί άνοιξε το δρόμο για νέες μαζικές εισρωές. Απ' τη μία στείναμε φράγματα και απ' την άλλη τους λέγαμε ελάτε. Ελάτε και ελληνοποιηθείτε. Μα δεν στηθήκανε και τα φράγματα ακόμα. Ναι, είπαμε. Ούτε και αυτό δεν έχουμε κάνει. Λοιπόν, όσο αφορά τα κέντρα μεταναστών, διαφωνώ με τη λογική του να παραβιαστεί η βούληση των τοπικών κοινωνιών. Εάν οι τοπικές κοινωνίες δεν τα θέλουν, δεν πρέπει να γίνουν. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι. Όμως, είναι λογικό ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, πρώτον, η εισρωή λαθρομεταναστών καινούριων, ανεξέλεγκτη, πρώτον. Άρα αυτοί πρέπει να μπουν σε αυτά τα κέντρα και να επαναπροωθούνται άμεσα. Και δεύτερον, υπάρχει παραβατικότητα καταγεγραμμένη σε αυτούς, όπου δεν μπορούν να τους χωρέσουν οι ελληνικές φυλακές και μπορούν να ξαναγυρίσουν άμεσα πίσω. Και αυτοί πρέπει. Αλλά αυτά δεν μπορούν να γίνονται ερήμην των κοινωνιών. Δεν μπορεί να γίνονται ερήμην της τοπικής κοινωνίας. Εάν δεν τα θέλει η τοπική κοινωνία, δεν πρέπει να γίνουν. Είμαι σαφής. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τα παιδιά ποιος θέλει να συμπληρώσει με κάποια ερωτήματα προς την κυρία Πατριανάκου. Να θέσουμε όμως ένα σοβαρό θέμα. Το θέμα της παραγωγικότητας. Δεν έχουμε παραγωγικότητα για να μπορέσουμε να έχουμε εισόδημα αντίστοιχο των εξόδων. Δηλαδή ξοδεύουμε περισσότερα από όσα εισπράττουμε. Προς το εξωτερικό βέβαια, γιατί μιλάμε περί αυτού, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε κρέας για να φάμε και εισάγουμε κρέας από την Ολλανδία, από το Βέλγιο, από τη Γερμανία. Πέστε, ποιος θέλει να πάρει το μικρόφωνο να πει ό,τι νομίζει. Ναι, βεβαίως. Για μένα και σε αυτό το θέμα που θέσατε, ευθύνεται για να μην κρυβόμαστε το καθαρά πελατειακό σύστημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στην πολιτική. Να εξηγήσω τι εννοώ. Όταν έχει μάθει ο Έλληνας ότι εύκολα, χωρίς σπουδές, χωρίς αντίληψη, χωρίς οτιδήποτε, μπορεί να πάρει μια θέση στο δημόσιο, σημαντική θέση, προφανώς και ξεχνάει από το μυαλό του ότι πρέπει να παρουσιαστεί παραγωγικός. Κάποιοι από εμάς, καλώς ή κακώς, πρέπει να ασχοληθούμε με τα χωράφια μας, πρέπει να ασχοληθούμε με τη γη μας. Τον έπιασε τον Έλληνα μια μεγαλομανία ότι δίχως προσόντα μπορεί να γίνει διευθυντής πολυεθνικής. Ως αποτέλεσμα αυτής της νοοτροπίας είναι τα χωράφια να μένουν ανεκμετάλλευτα, τα χωριά να ερημώνουν. Και να προσθέσεις, Χάρη, να προσθέσεις και το εξής γεγονός, ότι οι επιδοτήσεις κατέστρεψαν την παραγωγικότητα. Διότι οι επιδοτήσεις δίδονται ανάλογα με τα στρέμματα, λέει, δεν τους ενδιαφέρει αν παράγεις ή δεν παράγεις, πάρε τόσα και δεν με ενδιαφέρει το προϊόν σου. Και ανεκμετάλλευτες επιδοτήσεις, έτσι. Νομίζω, έτσι δεν είναι, οπότε καλό είναι να πάρετε και εσείς το λόγο. Όποιος άλλος. Ποιος θέλει, η Αδαμαντία και μετά ο Μιχάλης. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι κατάγουμε από τους Βόρειους Δήμους. Πλέον είναι 100 άτομα εκεί πέρα, όταν έχει τόσα χωράφια, τόσες πορτοκαλιές που θα μπορούσαν να γίνουν όλα πολύ μεγάλη δύναμη.
Καλώς και κακώς δεν υπάρχει μόνο σκάλα και βλαχιώτης. Υπάρχουν και τα Αίγυπτος. Που μπορούμε, και ο Πάρνωνας. Και ο Πάρνωνας που μπορεί να αξιοποιηθεί πάρα πολύ. Εγώ αυτό που είχα ακούσει και είχα γελάσει τότε, αλλά όντως ισχύει, είναι αυτό που έχει γίνει με το κτηματολόγιο, που στην Κρήτη είχαν δηλώσει τόσα στρέμματα που φτάναν κάτω από τη Λιβύη. Είναι γεγονός αυτό. Το θέμα είναι ότι όντως ισχύει ότι οι επιδοτήσεις καταστρέψαν την παραγωγή. Πλέον όμως πρέπει να γίνει αυτό που είπε ο Χάρης πριν. Ανάλογα με τα προσόντα, πρέπει να είμαστε και στην αναλογή θέση. Θα μπορούσα και εγώ να γίνω αγρότησα, δεν λέω, γιατί μάλλον εκεί με βλέπω να καταλήγω κι εγώ. Αλλά και δεν είναι αρνητικό. Ξέρεις τι σημασία έχει απόφοιτη της φιλοσοφικής, δικηγόρος και να είναι και αγρότησα, θα πας με 1000, θα ανέβεις. Σας ενημερώνω ότι έχουμε και κότες στο σπίτι, οπότε είμαι και αγρότησα. Το θεωρώ τραγικό. Είμαστε μια χώρα με τόση γη που μπορούσε να βγάλει όλα τα αγαθά του κόσμου. Γυναίκες επιστήμονες, νέα κορίτσια, που ξεκινήσαν στην Κορινθία το θέμα με τα σαλιγκάρια. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου. Φυσικά. Το ξέρεις. Το όνειρό μου είναι να φτιάξουμε 10 γυναικείους συνεταιρισμούς που να γίνουν πρότυπο για όλη τη χώρα. Μπράβο, το όνειρό μου αυτό. Άντε, προχώρα. Πιστεύω πολύ στην γυναικεία επιχειρηματικότητα. Προχωράτε. Και δείτε με τα τοπικά προϊόντα που έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε απίστευτα πράγματα. Θαύματα. Αναξιοποιείτε την η αδαμαντία. Η αδαμαντία βεβαίως και έχει δίκιο. Και αυτό που σωστά είπατε, ότι όταν κάποιος μορφώνεται, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να πάει διευθυντής του στο Υπουργείο. Σημαίνει ότι αποκτά τέτοιες γνώσεις που με τις συμπληρωματικές δεξιότητες που θα του δώσει η διαβίου εκπαίδευση και η συμπληρωματική εκπαίδευση πλέον στο αντικείμενο, θα μπορέσει να οδηγήσει, ακριβώς, θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει όλες αυτές τις δυνατότητες για να κάνει στη ζωή του κάτι που πραγματικά του αρέσει, θα αποδίδει στο οικογενειακό εισόδημα και θα μπορεί να ζει μια πολύ ωραία ζωή. Οι Έλληνες μπορούμε να ζήσουμε πολύ όμορφα. Και για να συμπληρώσω προηγουμένως, γιατί έχω μία ένσταση μόνο. Εμείς σαν λαός έδειξαν όλοι οι δείκτες με έρευνες που έκαναν οι Βρετανοί που δεν μας συμπαθούν κιόλας, ότι δουλεύουμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο Ευρωπαίο. Το πρόβλημά μας δεν είναι η εργατικότητά μας. Το πρόβλημά μας είναι ότι τα χρήματα που δίνουμε στο κράτος για να φορολογηθούμε πάνε στις καλέντες. Η δουλειά που κάνουμε δεν αξιοποιείται γιατί είναι λάθος το μοντέλο πάνω στον οποίο αναπτυσσόμαστε. Επειδή λοιπόν μιλάμε για τη λακωνία μας και επειδή οι δυνατότητες της είναι απεριόριστες και επειδή η αδαμαντία μίλησε για τους βόρειους δήμους, οι βόρειοι δήμοι πραγματικά... Σαν τα Ήγετος έχει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες φυτά, διαφορετικά φυτά. Συρρυκνώνονται πληθυσμιακά. Δεν αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματά του τα συγκριτικά με τις ειδικές καλλιέργειες. Εγώ θα διαφωνήσω ότι δεν μας χρειάζονται οι επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις μας χρειάζονται για να επενδύουμε πάνω σε αυτές τις καλλιέργειες. Δεν μας χρειάζονται για να τα κάνουμε ντουβάρια και αυτοκίνητα. Είναι λάθος ο τρόπος με τον οποίο τα χρησιμοποιούσαμε. Διότι υπήρξαν λαοί που τα αξιοποίησαν και γίνανε ανταγωνιστικοί και επένδυσαν πάνω στη διατροφική αξία των προϊόντων. Υπήρξαν λαοί οι οποίοι δεν τα αξιοποίησαν. Εμείς είμαστε ανάμεσα σε αυτούς τους λαούς και πήραμε και τα κάναμε αυτοκίνητα για να καρπούνται των επιδοτήσεων που έπαιρναν οι Έλληνες οι Γερμανοί. Τα Χάμερ. Τα Χάμερ ήταν λίγα. Ναι. Η BMW και οι Mercedes ήταν πολλές. Ναι, και η Porsche. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι εμείς ως λάκωνες, Βόρειοι Δήμοι, θαμμένος πολιτισμός. Καλά, μιλάμε. Αρχαιολογικά μνημεία. Φτιάχνεται αυτή τη στιγμή ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος και χωρίζονται στα δεξιά και στα αριστερά. Οι Βόρειοι Δήμοι είναι οι δωρεείς της αρχαιότητος που έκαναν την κάθοδό τους και κατέλαβαν τη Σπάρτη, που ήταν των Αχαιών. Οι δωρεείς λοιπόν είναι αυτοί και είχαν το σίδηρο εκεί, γιατί ακόμα υπάρχουν τα μεταλλεία με το σίδηρο και χαλάσανε τα όπλα των Σπαρτιατών που ήταν χάλκινα. Συγκληρωματικό αυτό. Κύριε Φελούρη, αυτή τη στιγμή έχουμε να αναδείξουμε ένα πολιτισμικό πλούτο στην περιοχή, ο οποίος θάβεται. Άρα λοιπόν είναι πολλών επιπέδων η τοποθέτηση των παιδιών. Έτσι. Διότι πρώτον φτιάχνεται ένας αυτοκινητόδρομος όπου χωρίζει αγροκτήματα υψηλής παραγωγικότητας στα δύο. Δεν υπάρχει διασύνδεση, δεν λειτουργούν οι παράδρομοι, δεν προχωράει η εργολαβία όπως πρέπει.
πρέπει να πληρώνουν διόδια για να πηγαίνουν στα χωράφια τους. Καλά, οι κτηνοτρόφοι, αυτό, οι κτηνοτρόφοι, εάν συζητήσετε μαζί τους, σου λένε ότι μας κατέστρεψε, διότι ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται το έργο σήμερα δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στη δική τους τη λειτουργία. Ευτυχώς και προχωράει όμως, έστω και σιγά σιγά. Πρέπει να παραδοθεί το 2011 και θα παραδοθεί το τέλος του 2013. Τι προχωράει, κύριε Φελούρη, εδώ ο τόπος ο δικός μας γνωρίζει τι σημαίνει ανάπτυξη με βραδείς ρυθμούς. Δεν το δέχομαι. Και ποιος φταίει? Και φτάνει ένας αυτοκινητός που θα φτάσει μέχρι τη Σπάρτη. Και μετά τη Σπάρτη. Ποιοι φταίνε? Αυτοί που μέχρι σήμερα διαχειρίστηκαν αυτό το παραγωγικό μαντόλιο με αυτόν τον τρόπο. Αυτό. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αν δεν αλλάξει τώρα που δείχνει ότι βουλιάζουμε με ταχύτητα τους ρυθμούς, πότε θα αλλάξει? Πότε θα συνειδητοποιήσουμε? Μου επιτρέπετε να δώσω ένα νέο κεφάλαιο προς επεξεργασία, προς αντιμετώπιση, την παιδεία. Εκεί θα ήθελα να σταθούμε κι εμείς. Ωραία. Και συγκεκριμένα λοιπόν, στην παιδεία του τόπου μας. Ναι. Πώς βλέπετε τη ρητοβάθμια εκπαίδευση στη Λαγωνία και ποιο πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι το μέλλον της? Θεωρώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα ωφέλη που γνώρισε από πλευράς πολιτικών πράξεων τις τελευταίες δεκαετίες η Λακωνία ήταν η δημιουργία των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών σχολών. Χάρη Γιαννάκου Μαριέτας. Να είναι καλά, διότι τώρα τις δύσκολες ώρες νομίζω ότι όλοι μπορούν να εκτιμήσουν και να αναγνωρίσουν την αξία δημιουργίας αυτών των σχολών. Και γι' αυτό το λόγο και όλοι πρέπει να τις προστατεύσουμε ούτως ώστε όχι μόνο να παραμείνουν, αλλά να προστεθούν τμήματα. Έχουμε τη δυνατότητα, τις κτηριακές υποδομές, τις εγκαταστάσεις και δεύτερον τμήματα. Και Βαλιώτη Στάθη. Βεβαίως. Οι Έλληνες ομογενείς. Οι Έλληνες ομογενείς δείξαν για μια ακόμη φορά το μεγαλείο, τι πάει να πει λακωνική ψυχή. Έτσι. Εμείς πρέπει. Και που τον πικράνανε. Ανεξάρτητο. Πρέπει λοιπόν να προστεθούν σχολές. Και κατά την άποψή μου, οι σχολές αυτές πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παραγωγική και την τοπική οικονομία του νομού. Συμπληρωματικά πρέπει από αυτά που λέει ο Χάρης, εγώ προσθέτω μία μικρή φράση. Συζητάνε για να τα πάρουν από εδώ. Και το ΤΕΗ δεν και θα το αφήσουμε κανέναν να τα πάρει, κύριε Φελούρη. Πάρτε δεν τη θέση. Δεν θα αφήσουμε. Εγώ γι' αυτό σας το λέω. Τι πήραμε τη θέση? Εγώ είπα να προσθεθούν σχολές. Όχι σχολές όμως με την μιζέρια ότι έλα να φέρουμε και ό,τι περισσεύει, αλλά αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο τόπος. Εμείς εδώ. Οι Βυζαντινών σπουδών την πήγαν στην Καλαμάτα. Κακώς την πήγαν στην Καλαμάτα. Η διεκδίκηση πρέπει να ξαναμπεί στο λεξιλόγιο των Λακώνων. Διεκδικώ με επιχειρήματα. Διεκδικώ με γνώσεις. Διεκδικώ με αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο νόμος. Και κινδυνεύουμε από τους Καλαματιανούς να το πάρουν. Δεν κινδυνεύουμε από τους Καλαματιανούς. Από τον εαυτό μας. Αντίπαλος μας είναι πάντα ο εαυτός μας. Δεν είναι κανένας δίπλα. Ο καθένας διεκδικεί για τον εαυτό του και πετυχαίνει ή δεν πετυχαίνει. Εντάξει. Δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Εμείς αυτό που χρειαζόμαστε είναι να αποφασίσουμε τι θέλουμε για τον τόπο μας. Ξέρετε ότι κάποιοι δεν είδαν με καλό μάτι τις πανεπιστημιακές σχολές. Ή κάποιοι τι είδανε για να λειτουργούν οι καφετέριες ή για να νοικιάζονται σπίτια. Δεν είναι αυτό οι πανεπιστημιακές σχολές για την τοπική κοινωνία. Πόσες χιλιάδες έχει η Κρήτη? Το Ρέθυμνο που σπούδαζα εγώ, 8.000 φοιτητές. 8.000. Νομίζω ότι δεν έχει μόνο το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο που θεωρείται μικρή. Πανεπιστημιακή πόλη μεγάλη της Κρήτης. Το Ηράκλειο, το Ρίζο και τα Χανιά. Να θυμίσω, να σας πω όμως την επιτυχία της Κρήτης. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θεωρείται και μπήκε στις αξιολογήσεις σε κάποια τμήματα σε πολύ υψηλή κατάταξη μέσα σε κορυφαία πανεπιστήμια. Γιατί αυτοί οι φοιτητές διασυνδέθηκαν με την έρευνα. Γιατί τα ιδρύματα αυτά και χρόνια πολλά, επί πολλά χρόνια, ο Πάνος που το ξέρει πολύ καλά, για να κάνουμε κατοχύρωση ενός domain, πώς το λέμε, στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης ήταν. Για τη διεθνή. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στόχους και έχουν και στρατηγική, τους πετυχαίνουν πάντα. Ποιοι τους βοηθάνε όμως? Αυτό θέλω να μου πείτε. Κανείς τους βοηθάνε και εδώ ποιοι βοηθάνε? Κανείς δεν είναι μόνος του.
σημασία έχει ποιος μπορεί να δημιουργεί συνέργεια όλων των τοπικών δυνάμεων και φορέων. Mm.